Ευθείαν στον Ηλία. Ηλία μου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί είμαι ακόμα... Έχεις το κοινό σου, ε. Μπράβο. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, Αντρέα, μου επιτρέπετε. Ναι. Γιατί το δεν είπατε αμφιλεγόμενο πριν βγει. Θες να για δέσιμο είναι. Θες να σου πει ο Στέλιος. Χαρά μου. Α, κάθε φορά που μιλάς μαζί για λέει. Όταν θα μιλάμε μαζί, θα μιλάμε επίσης όρις. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν ήρθε εδώ, την πρώτη φορά που τον άκουσα, ήμουνα όχι αρνητικός, ήθελα να σταματήσει. Γιατί τόσο καγιασμένη, για χαρά. Μόλις τελειώσω... Δεν είμαι σχόλης. Έτσι. Αφού είσαι ευγενέστατο, γιατί. Συγχωρείτε. Μαζί μου δεν ξέρει. Και θα σα παρακαλέσω πολύ να μου μιλά στο πληθυντικό, είναι πιο σεξ. Όχι. Λοιπόν. Μόνο στον κύριο Σταβέντα και στην κυρία Ρίσμα, δεν ξέρει. Ηλία μου. Πες μου γιατί. Δεν μπορεί να φανταστεί τι εξέλιξη έχει αυτό το παιδί. Πώς ήταν, πριν. Δεν μετανιώνω για αυτά που του είπα στην αρχή. Αγάπησε εσένα μου. Ναι, γιατί πιάσανε τόπο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι εξέλιξη, ειδικά το σημερινό τώρα, επειδή δεν μιλάω μαζί σου, ειδικά το σημερινό, αδερφέ, ήταν πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Αλλά... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέλη, ευχαριστώ πολύ. Αλλά... επειδή είχε και χορευτικό μέσα και ο Ηλίας θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί μου, όταν θα μπει σε αυτό το. Είδες μπαλέτο, αγάπη μου, αυτά δεν είναι άστα σε μένα. Όχι, όχι. Συμμετείχε με τον μπαλέτο και αυτό θέλει εξίσου πολύ δουλειά. Δηλαδή, όταν. Κι εγώ κάποια στιγμή ερχόταν ο Ηλίας ή κάναμε στείναμε προγράμματα πολύ μεγάλα και ερχόταν ο Φωκάς, ο Ευαγγελινός, ο Καημένος, έκανα ένα μήνα πρόβα και τη δεύτερη μέρα τα έβγαζα τα μπαλέτα γιατί εγώ δεν μπορούσα να τα υποστηρίξω. Μια καλά τα υποστηρίζω. Ναι, αλήθεια. Εσύ... Δεν μπορούσα να τα υποστηρίξω γιατί ένιωθα ότι τους κάνω κακό. Εγώ θυμάμαι έκανες άλλα πάντα πάνω από τους κιθαρίστες. Αυτό όμως σου πάει πάρα πολύ και αξίζει να το δουλέψεις κιόλας. Λοιπόν, από μένα... Είναι ναι. Είναι ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ.